Ανοίξαμε μετά την Αλόνισο το δεύτερο κέντρο ενημέρωσης κοινού για τα υποβρύχια μουσεία και τον καταθετικό τουρισμό στη Μιτζέλα, που φέρνει προστιθέμενη αξία και ανεβάζει το επίπεδο του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Πρωτοπορούμε στην πράξη, καινοτομούμε στην πράξη, κάνουμε ανάπτυξη στην πράξη, τόνισε ο κύριος Αγοραστός κατά τη διάρκεια των εγγενείων. Εμείς, όπως λέγει για την Περιφερειάρχη, πήραμε ένα νεκρό έργο, το εφησίσαμε και το κάναμε ζωντανό. Όλα αυτά τα ναυάγια ήταν νεκρά. Όλοι μιλούσαν, όλοι σχεδιάζαν, όλοι ονειρευόταν και μετά ξυπνούσαν και δεν βλέπαν τίποτα. Εμείς εδώ αντιπροσωπεύουμε και προσωπούμε μια άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα της δημιουργίας, της πράξης, των έργων και όχι των λόγων. Της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας, της αλήθειας και της εμπιστοσύνης την οποία δημιουργούμε ανάμεσα με τον κόσμο. Το κέντρο στεγάζεται στο δημοτικό κατάστημα και προσφέρει στους επισκέπτες, μεταξύ των οποίων πολλοί μαθητές σχολείων της περιοχής, μια μοναδική εμπειρία τρισδιάστατης εικονικής περιήγησης στις ενάλλειες αρχαιότητες. Με έργο προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που εντάχθηκε πρόσφατα στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, προβλέπεται η ανέγερση νέου κέντρου ενημέρωσης εμβαδού 310 τετραγωνικών σε οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Αλμυρού, σε γετνίαση με το παραλιακό μέτωπο της Αμαλιάπολης. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση γενικά και το βίντεο που είδαμε στην αρχή. Είδαμε κάποια μέρη μέσα στη θάλασσα, αρχαιολογικά, και πήγα και σε έναν εξομοιωτή, να το πω έτσι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί με έκανε να δω πώς είναι μέσα στη θάλασσα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν λες και ήσουν και κάτω στα αλήθεια. Ήρθαμε μια πρώτη επίσκεψη από το Βόλο μαζί με τρεις ανιχνευτές και τρεις βαθμοφόρους που να φουσκωτώ, για να δούμε και να κάνουμε και μια βόλτα στο χώρο του ναυαγίου. Είναι μία από τις δραστηριότητες που θα εντάξουμε στο πρόγραμμα, δηλαδή όλοι οι πρόσκοποι του νομού Μαγνησίας και από το Βόλο και από τον Αλμυρό και από την Αχίαλο και από τα νησιά που είναι και το Ναυαίο της Περιστεράς κτλ. Θα εντάξουν στο πρόγραμμά τους την επίσκεψη αυτούς τους χώρους. Θεωρούμε εξαιρετική την πρωτοβουλία και την προσπάθεια που έχει γίνει. Η Ελλάδα είναι το κράτος της θάλασσας και είναι καιρός να αρχίσουμε να το εκμεταλλευόμαστε και για να γνωρίσουμε εμείς το παρελθόν, αλλά και να προσελκύσουμε κόσμο από το εξωτερικό. Ο προσκοπισμός είναι έτσι κι αλλιώς μια βιωματική εμπειρία. Επιθυμούμε τα παιδιά να βιώνουν, να γνωρίζουν πράγματα και θεωρούμε ότι αυτή θα είναι μια από τις πολύ όμορφες δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι πρόσκοποι. Στη θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Παγασιτικού έχουν εντοπιστεί και ερευνηθεί τα τελευταία χρόνια τρεις θέσεις ναυαγίων των Ύστερο-Ρωμαϊκών και Βυζαντινών χρόνων στα ακροτήρια Τηλέγραφος, Τηγλάρος Νιών και στην Κίκινθο Αμαλιάπολης, ανέφερε η δόκτωρ Παρή Καλαμαρά, διευθύντρια της Εφορίας Εναλλείων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα ναυάγια αυτά θα είναι επισκέψιμα από το καλοκαίρι του 2020. Έχουν φτιάξει με 3D αναπαράσταση, με 3D μάλλον αποτύπωση, μία εικονική κατάδυση. Οπότε φοράτε αυτή την κάσκα εκεί και ουσιαστικά καταδύεστε μέσα στο ναυάγιο, έχετε ακριβώς την εμπειρία την ίδια σαν να είσαι στο ίδιο δίπτυο. Μετά την τελετή των εγγενείων, ακολούθησε κατάδυση στο ναυάγιο της Κικίνθου με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και άλλες δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχε ομάδα ναυτοπροσκόπων της Μαγνησίας.